Καλημέρα σε όλους, είμαστε εδώ σήμερα στην ΔΕΗ Κηφισιάς με σκοπό να αγωνιστούμε ώστε να γίνει η επανασύνδεση του ρεύματος στο σπίτι της Ευγενίας, που 4 χρόνια σχεδόν τώρα είναι κομμένο. Τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει μέσα στην οικογένεια ένα άτομο το οποίο πάσχει από διαβήτη μάλιστα που έχει ανάγκη από χρήση ινσουλίνης και που δεν μπορεί να συντηρηθεί η ινσουλίνη χωρίς ψυγείο. Μπροστά σε αυτήν την αναλυσία της ΔΕΗ και του κράτους, έχουμε να αντιτάξουμε την ενότητα των κινημάτων, την ενότητα του κινήματος Δεν Πληρώνω, ούτως ώστε να μην μείνει κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα. Οι εξαγγελίες των πολιτικών μας αρχηγών, ηρωνικά φυσικά, οι οποίες λένε ότι κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα, όπως ανέκραξε και ο Βενιζέλος, είναι τελείως υποκριτικές. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι είμαστε αναγκασμένοι σήμερα, μια μεγάλη ομάδα συναγωνιστών του κινήματος Δεν Πληρώνω, να έρθει εδώ για να υπερασπιστεί τα δίκαια όχι μόνο της Ευγενίας, αλλά εξ ονόματος της Ευγενίας όλου του ελληνικού λαού, που 350.000 οικογένειες, δηλαδή πάνω από 1,5 εκατομμύριο κόσμος, έχει μείνει χωρίς ρεύμα. Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα. Έλα, σταματήμα μου, πες που είσαι που είσαι χθες. Είμαστε εδώ πέρα πάλι μαζεμένοι όλοι μαζί. Μήπως και καταφέρουμε να γίνει μια επανασύνδεση του ρεύματος στο σπίτι της μητέρας μου, διότι υπάρχει ένα άρρωστο παιδί μέσα σε αυτό το σπίτι, το οποίο χρησιμοποιεί 4 φορές την ημέρα ινσουλίνη, το οποίο είναι ένα πολύ δύσκολο πράγμα για το συγκεκριμένο παιδί, γιατί αναγκάζεται να πηγαίνει από τα Μελίσια στην Πεντέλη και από την Πεντέλη στα Μελίσια επί καθημερινής βάσης σε αυτό το πράγμα. Μήπως και ευαισθητοποιηθούν εδώ στη ΔΕΗ και δεχτούν την αίτηση επανασύνδεσης του ρεύματος, διότι από τους Δήμους, από ό,τι μας είπανε, προσπαθεί να γίνει επανασύνδεση, αλλά δεν δέχεται η ΔΕΗ να γίνει κάτι τέτοιο. Και ελπίζουμε σήμερα να καταφέρουμε κάτι, μόνο και μόνο για το παιδί το οποίο είναι άρρωστο και αυτή τη στιγμή ταλαιπωρείται, για να καλοπερνάνε κάποιοι άλλοι. Ωραία. Κύριε Ευγενία, πείτε μου και εσείς δύο κουβέντες. Ναι, τι άλλο να πω. Δηλαδή πρέπει να φτάσουμε τι, να με δούνε νεκρή, να το παιδί μου νεκρό. Τι άλλο. Κουράστηκα να τους παρακαλώ. Κουράστηκα. Ο λόγος που παρευρίσκομαι εδώ δεν είναι απλά και μόνο για να διαμαρτυρηθώ μαζί με τους συναδέλφους από το κίνημα Δεν Πληρώνω για το απαράδεκτο και απάνθρωπο γεγονός ότι μία ακόμα φτωχή οικογένεια είναι χωρίς ρεύμα, ζει στο σκοτάδι εδώ και 3 χρόνια. Ο λόγος που βρίσκομαι εδώ ως συνδικαλιστής και ως εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ είναι για να διαμαρτυρηθώ και για τα ημίμετρα της κυβέρνησης που περιορίζουν την βοήθεια προς τους συνανθρώπους μας μονάχα στο το ότι θα τους δοθεί ρεύμα με έκπτωση και μόνο σε όσους είναι γραμμένοι στις προνοιακές καταστάσεις των Δήμων και τις καταστάσεις των συζητιών μέχρι την 1η Νοέμβρη. Εάν πραγματικά η κυβέρνηση θέλει να κάνει κοινωνική πολιτική σε μια κοινωνία με 1.700.000 άνεργους και 3 εκατομμύρια συνανθρώπους μας να ζουν κάτω από το όριο φτώχειας, δεν μπορεί να περιορίζει τις εξαγγελίες της μονάχα στο επίπεδο της έκπτωσης και μόνο για όσους έχουν φτάσει στο σημείο της εξαθλίωσης, δηλαδή μόνο για όσους είναι γραμμένοι στις προνοιακές καταστάσεις των Δήμων και τις καταστάσεις συζητίων. Εμείς ως συνδικάτο, όχι τώρα, εδώ και 1,5 χρόνο, έχουμε καταθέσει μία άλλη πρόταση που ξεπερνά κατά πολύ τη λογική της παροχής ενέργειας με έκπτωση. Όταν κάποιος είναι άνεργος, αυτό σημαίνει 0 εισόδημα. Αυτό σημαίνει, και μάλλον δεν το έχουν καταλάβει οι κυβερνώντες, άνεργος σημαίνει 0 εισόδημα. Οπότε και με έκπτωση να το δώσεις και πάλι δεν θα μπορεί να το πληρώσει. Γι' αυτό και όχι τυχαία, έχει κοπεί το ρεύμα σε 4.000 καταναλωτές που είναι ήδη ενταγμένοι στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο. Αυτό τα λέει από μόνο του όλα. Η δική μας η πρόταση είναι να χορηγείται συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας εντελώς δωρεάν και πιο αναλυτικά σε όσους καταναλώνουν από 1.200 ως 3.000 κιλοβατόρες το χρόνο, το ρεύμα να χορηγείται, ναι, εντελώς δωρεάν, χωρίς να βάζουμε άλλου είδους περιορισμούς. Και για όσους αναρωτηθούν από πού θα βρεθούν τα χρήματα, η απάντηση είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Εάν η κυβέρνηση σταματήσει
μια σειρά δωράκια που κάνει στους εκλεκτούς της, στους κολλητούς της. Σε βάρος της επιχείρησης του ελληνικού λαού θα βρεθούν εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και για τους φτωχούς συνανθρώπους μας. Αυτή πρέπει να είναι η πρόταση που πραγματικά πρέπει να λάβει σάρκα και οστά πριν θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, για τον κύριο Μυτιληναίο και για μια σειρά άλλους να γεννά και ο κόκορας, και για τους φτωχούς συνανθρώπους μας να μην μπορούν να ξεβρεθούν τα ελάχιστα ώστε να ζουν αξιοπρεπώς. Ως εδώ και μη παρέκει. Ως συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠΔΕΗ και πρόεδρος της επί 7 χρόνια, θέλω να κάνω απολύτως καθαρό το εξής. Το ρεύμα δεν το κόβει η ΔΕΗ. Το ρεύμα το κόβει η Τρόικα και οι κυβερνητικές πολιτικές. Και εκείνο που επίσης θέλω να προσθέσω είναι ότι σε όσους τώρα ξαφνικά ανακάλυψαν ότι υπάρχουν φτωχοί συνάνθρωποι μας και χρήζουν βοήθειας, για να μπορέσει να υπάρξει βοήθεια στους καταναλωτές, η επιχείρηση που φτιάχτηκε για το στέρημα του ελληνικού λαού και που σκοπεύουν να την ιδιωτικοποιήσουν πρέπει να παραμείνει δημόσια. Γιατί αν περάσει στα χέρια των ιδιωτών όπως μεθοδεύουν, τότε τίποτα από όλα αυτά που κατά καιρούς εξαγγέλουν ως φωτοβολίδες δεν θα μπορεί να γίνει πράξη. Γι' αυτό κάτω τα χέρια από την επιχείρηση του ελληνικού λαού. Ότι εμείς με τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ δεν έχουμε καμία απολύτως διαφορά. Είμαστε κομμάτι από το κομμάτια τους. Και ως εκ τούτου θέλουμε να πούμε ότι αυτό το οποίο έχουμε αντιπέναντί μας είναι μια στιγνή διοίκηση, μια στιγνή πολιτική, μια στιγνή κυβέρνηση η οποία καθορίζει και αυτές τις πολιτικές. Ο μόνος δρόμος για να μπορέσει όλη η κοινωνία να έχει πρόσβαση στα δημόσια κοινωνικά αγαθά όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα είναι η ανατροπή αυτού του σάπιου καπιταλιστικού συστήματος. Παιδεία και υγεία, ρεύμα και νερό, δεν είναι εμπορεύματα. Επειδή έχω βιώσει και εγώ τη διακοπή ρεύματος, μου έχουν κόψει το ρεύμα τρεις φορές. Έχω κάνει επανασύνδεση και με το κίνημα Δεν Πληρώνω και έτσι γνωρίστηκα και εγώ με το κίνημα Δεν Πληρώνω, γιατί μου στάθηκε δίπλα μου και συνέδεσε το ρεύμα. Η κατάσταση που βίωσα αυτή τη βδομάδα, 10 μέρες που έμεινα χωρίς ρεύμα, ήταν τραγική. Δηλαδή, αισθανόμουν ότι μου είχαν κόψει την αναπνοή. Και καταλαβαίνω στο πολλαπλάσιο το τι μπορεί να έχει συμβεί σε αυτή τη γυναίκα που είναι 3,5-4 χρόνια τώρα χωρίς ρεύμα, με ένα ανάπηρο παιδί. Είναι η κατάσταση απελπιστική. Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα, το κίνημα ΔΕΠΙΟ θα είναι πάντοτε δίπλα στους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν και έχουν προβλήματα οποιαδήποτε μορφής, είτε με νοσοκομεία, είτε με διακοπές ρεύματος και σε παντού θα είμαστε δίπλα στον κόσμο. Αν δεν αντισταθούμε σ' όλες τις γειτονιές, οι πόλεις μας θα γίνουνε μοντέρνες φυλακές. Λέγομαι Μέρη Πικούνη, καλή σας μέρα. Αντιπροσωπώ την ομάδα αλληλεγγύης με άτομα σκλήρυνσης κατά πλάκας. Είμαι εδώ με το κίνημα Δεν Πληρώνω. Όλοι μαζί με μια γροθιά αισιοδοξούμε να φέρουμε αποτελέσματα. Αγωνιζόμαστε να φέρουμε αποτελέσματα για ανθρώπους που είναι ακόμα σε χειρότερη κατάσταση από εμάς και δεν μπορούν να επιβιώσουν. Με τον κύριο Παπαδόπουλο, τη σύζυγο, όλοι μαζί να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Να είστε καλά. Κύριε Σπύρο, πείτε μου παρακαλώ και την περίπτωσή σας, γιατί είμαστε σήμερα εδώ. Είμαστε σήμερα εδώ για να υποστηρίξουμε και άλλους συμπολίτες που είναι στην ίδια κατάσταση με εμένα ή και χειρότερη με τις διακοπές ρεύματος. Συγκεκριμένα εγώ είμαι 2,5 χρόνια χωρίς ρεύμα, ανήλικο παιδί, καρκινοπαθή σύζυγο. Όπου και να πήγα, μα στη ΔΕΗ, μα στο Δημαρχείο, ανταπόκριση καμία. Γι' αυτό ήρθα στο κίνημα αυτό εδώ, που βλέπω ότι αυτά που λέει τα πραγματοποιεί. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Όπως βλέπουμε, εκτός από τα δικά μας προβλήματα, υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που έχουν παρόμοια προβλήματα με εμάς. Παρ' όλα αυτά, στηρίζουμε ο ένας τον άλλον. Πολεμάμε ο ένας με τον άλλον για να καταφέρουμε αυτό που όλοι ζητάμε. Το ρεύμα μας μέσα στο σπίτι μας και δεν το ζητάμε με δύο τρόπο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ο οποίος είναι εκβιαστικός. Το ζητάμε με το δικαίωμα, το ότι ναι, το έχω ανάγκη, το έχει ανάγκη, το έχουμε όλοι μας ανάγκη και είναι αδιανόητο στις εποχές που ζούμε να μην έχουμε μία αλληλεγγύη ο ένας ως προς τον άλλο. Βλέπουμε ότι τα προβλήματα αυτά δένονται μαζί με όλα τα άλλα, με την ομάδα αλληλεγγύης στον ατόμο Πάσου κατά πλάκα σκλήρυνση, το κίνημα Δεν Πληρώνω, ο Σπύρος, η Ευγενία, η Ματίνα, όλα αυτά τα προβλήματα είναι τα ίδια. Είναι δηλαδή μια κυβέρνηση ανάλγητη η οποία έχει βαλθεί να εξοντώσει τον ελληνικό λαό. Εμείς τα ριάκια τα μικρά τα οποία ενώνονται σε ένα μεγάλο χήμαρο
θα τους ανατρέψουμε. Γιατί δεν μπορεί να προχωρήσει αλλιώς η ζωή μας. Τι θέλουμε τη ζωή μας, θέλουμε τα παιδιά μας, θέλουμε να αναπνέουμε ελεύθερα στον τόπο μας και αυτό μπορούμε να το κάνουμε μόνο ανατρέποντας όλους αυτούς που μας κλείνουν τη ζωή. Ο μόνος τρόπος είναι εξέλιξη και πάλι. Το αποτέλεσμα της παρέμβασής μας σήμερα ήταν θετικό. Η ΔΕΗ αποδέχθηκε το αίτημά μας. Θα βάλει ρεύμα στο σπίτι της Ευγενίας και της οικογένειάς της. Και αυτό ήταν το ελάχιστο ανθρωπιστικό καθήκον, γιατί κανένα σπίτι δεν πρέπει να μείνει χωρίς ρεύμα, πόσο μάλλον όταν έχει άτομα που ζουν εκεί, που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως είναι ένα παιδί ή σου είναι εξαρτώμενο από με διαβήτη. Δεν θέλω να πω πολλά πράγματα, καλύτερα να μιλήσουν οι ίδιες. Αυτό που αποδεικνύεται όμως είναι ότι με τη δύναμή μας, την ενότητά μας και την αλληλεγγύη μας, μπορούμε να νικήσουμε. Κυρία Ευγενία, πείτε μου κι εσείς, τελικά τα καταφέραμε. Μένει να έρθει το ρεύμα και πραγματικά στο σπίτι, αλλά μέσα στις επόμενες μέρες. Ήταν το κίνημα το. Δεν πληρώνομαι. Δεν νομίζω να είχαν κάνει, γιατί είχα πάρα πολλές φορές είχα παρακαλέσει. Κανένας δεν έβλεπε τίποτα. Δεν έχω τι να πω ακόμα, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα μπει το ρεύμα στο σπίτι μου. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Έλα Ματίνα μου. Αυτό, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας καταρχάς, γιατί από χιλιάδες κόσμος ο οποίος συσσαγωγικά έχει προσφερθεί να βοηθήσει, είσαστε οι μόνοι που και το κάνατε αλλά και το καταφέρατε τελικά. Να καταφέρει η μητέρα μου τουλάχιστον έστω και από αύριο να υπάρχει στο σπίτι της μέσα το ρεύμα. Ο αδερφός μου να μην εξαρτιέται πλέον από κανέναν. Και όλο αυτό το καταφέραμε όλοι μαζί. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ μόνο, τίποτα άλλο. Να είστε καλά. Ρεύμα και νερό!